Ήταν Νοέμβριος του 1985, όταν η Φρουτοπία, το κόμικ του Ευγένιου Τριβιζά και του Νίκου Μαρουλάκη, μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από τα αδέρφια Σοφιανού, οπτικοποιημένο με μαριονέτες κουκλοθέατρου. Ο δαιμόνιος δημοσιογράφος Πίκος Απίκος, απεσταλμένος της εφημερίδας Τρέχα Γύρευε, καλείται να ερευνήσει το μυστήριο της εξαφάνισης του Μανώλη του Μανάβη από τη Φρουτοπία, που κηρύσσει την ανεξαρτησία της από όλους τους Μανάβηδες και απαγορεύει την είσοδο στους ανθρώπους. Άνθρωποι ψυγεία! Ίδια συμμορία! Άνθρωποι ψυγεία! Ίδια συμμορία! Μόλις είδε πως κέρδισε το λαχείο, τρελάθηκε από τη χαρά του. Άρχισε να χοροπηδάει και να κάνει τούπες στο μανάβικο. Γι' αυτό γίνανε όλα λίμπα. Μετά έφτιαξε τη βαλίτσα του. Αποφάσισε να αφήσει το μανάβικο και να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη Χονολουλού. Ξάπλα, κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Η Φρουτοπία έγινε αμέσως μια τεράστια επιτυχία. Ποιος να ξεχάσει τον Εμίλιο το Μήλο, το Θάνατο Κολοκυθάκι, τη Μάτα την Ντομάτα, το Φραγκίσκο το Φραγκόσικο και όλους τους υπέροχους χαρακτήρες της σειράς. Η Φρουτοπία είχε ανατροπές, αστυνομική πλοκή και μπόλικο χορό και τραγούδι. Παίχτηκε σε 3 κύκλους με συνολικά 48 επεισόδια και ήταν γεμάτη με χιούμορ και φαντασία. Αξέχαστε στις σκηνές με την επιστροφή του Μανώλη του Μανάβη ως ξένου πράκτορα. Οι εχθροί της Φρουτοπίας κινούνται γρήγορα και βρίσκουν τον Μανώλη το Μανάβη, που τα φρούτα δεν του επιτρέπουν να ξαναμπεί στη Φρουτοπία. Ο διευθυντής της εταιρείας Λεμονοστιφέν, σε μυστική επαφή με τον Μανώλη το Μανάβη, του λέει πως θα μεταφιεστεί σε τενόρο και θα πάρει τη θέση του Εδουάρδου Φαλτσαδόρ. Αλλά και την επάνωδο του Πίκου Απίκου στη Φρουτοπία με μια υπτάμενη κουρελού. Τι αποφασίσατε να μου δώσετε? Αυτήν εδώ την υπτάμενη κουρελού. Πώς σου φαίνεται? Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να πάω στη Φρουτοπία? Μα βεβαίως. Για να δούμε τώρα. Όσου απογειώσου. Πέτα, πέτα, κουρελού. Και όσα χρόνια κι αν περάσουν, η Φρουτοπία παραμένει μια παιδική σειρά που ήταν μπροστά από την εποχή της.